Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω με μια διαπίστωση. Αυτό το ρεσιτάλ θεάτρου του παραλόγου που ζούμε από χθες σε αυτή την αίθουσα από κάποιους, νομίζω ότι θα το ζήλευαν και ο Ιονέσκο και ο Ζενέ και ο Μπέκετ μαζί. Η απόδειμη για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των οποίων κόπτεται απολύτως υποκριτικά η κυβέρνηση εργαλειοποιούνται απροκάλυπτα, τυχοδιοκτικά και παλαιοκομματικά για την εξυπηρέτηση των πολιτικών συμφερόντων της. Επικίνδυνη δρόμη για τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψήφου ανοίχτηκαν ακόμα πιο πλατιά και με την τροπολογία για την επέκταση του μέτρου και στις εθνικές εκλογές. Κακώς χαρακτηρίζεται ευνηδιαστική αυτή η χθεσινή κίνηση της Υπουργού από τους πέφτοσυνεφάκηδες. Ήταν μια κίνηση πολύ καλά μελετημένη και με το δέοντα πάντα βοναπαρτισμό, με συγκεκριμένους στόχους που αναλύθηκαν διεξοδικά, δεν θα τους επαναλάβω, από τους βουλευτές του ΚΚΕ, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού και στο διατάφτα, τώρα με στοιχεία. Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα για την επιστολική ψήφο, η διεθνής εμπειρία προσφέρει άπειρα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι δεν διασφαλίζονται η μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψήφου, ενώ η μη αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά κέντρα αυξάνει τους κινδύνους για νοθεία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η επιστολική ψήφος καθιερώθηκε πριν από πολλά χρόνια, αποσύρθηκε κάτω από το βάρος καταγγελιών για νοθεία, ενώ σε άλλες χώρες έχει αναπτυχθεί ο προβληματισμός κατά πόσον η επιστολική ψήφος μπορεί να είναι πραγματικά ανώθευτη. Ορισμένα μάλιστα αποκαλυπτικά παραδείγματα κάνουν επιτακτική την ανάγκη να αποσύρει η κυβέρνηση κάθε σκέψη για την καθιέρωσή της με αφετηρία τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Πάρτε μια μικρή ιδέα από το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου. Η παραποίηση των τοπικών εκλογών στο Στένταρ το 2014 έμεινε στην ιστορία ως η εκλογική απάτη του Στένταλ. Εκδόθηκαν τότε περισσότερα επιστολικά ψηφοδέλτια από τους ψηφοφόρους που είχαν κάνει αίτηση. Επίσης εκδόθηκαν πλαστές εξουσιοδοτήσεις σε ανθρώπους που εμπλέκονταν στην εκλογική διαδικασία. Εκατοντάδες ψηφοδελτίων παραδόθηκαν σε υποψήφιο, ο οποίος τα συμπλήρωσε υπέρ του. Η νοθεία αποκαλύφθηκε, ο υποψήφιος παραιτήθηκε και το 2017 καταδικάστηκε για εκλογική νοθεία σε περίπου 300 περιπτώσεις. Άλλη περίπτωση είναι ο συντονιστής της προεκλογικής εκστρατείας του Πράσινου Κόμματος στο Αμβούργο, που παραποίησε δεκάδες έγγραφα επιστολικής ψήφου στις βουλευτικές εκλογές και τα κατήφθηνε προς ένα υποψήφιο των Πρασίνων πλαστογραφώντας τα. Ο συγκεκριμένος υποψήφιος έλαβε ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ψήφων, με αποτέλεσμα να κινήσει υποψίες για νοθεία και τελικά καταδικάστηκε και αυτός το 2018, έχοντας προσθέσει με το παράδειγμά του μια ακόμα απόδειξη για το πόσο φερέγγια είναι η επιστολική ψήφος. Από το 2014 και μετά, σε Γερμανία, Ελβετία, Ουγγαρία, Ιταλία και Ισπανία, υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες για πλαστές εξουσιοδοτήσεις, καμένα ψηφοδέλτια εκλογέων του εξωτερικού σε χωματερή, συλλήψεις και νοθείες. Άλλωστε, η κυβέρνηση που τώρα νοιάζεται δήθεν για αυτούς που δεν μπορούν να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές, μην ξεχνάμε ότι απέρριψε την τροπολογία του ΚΚΕ να μπορούν να ψηφίζουν οι εποχικοί εργαζόμενοι του τουρισμού, αλλά και οι φοιτητές στους τόπους όπου εργάζονται οι φοιτούν, όπως και σειρά άλλων μέτρων για πραγματική διευκόλυνση των ψηφοφόρων. Θεσπίζεται δε και το εξής εντυπωσιακό και ταυτόχρονα γελίο. Οι υπάλληλοι των ταχυδρομικών εταιριών θα είναι, λέει, υπεύθυνοι να επιβεβαιώσουν την ταυτοπροσωπία κατά τη διαδικασία της παρελαβής και αποστολής του φακέλου από τον εκλογέα. Σκεφτείτε δηλαδή τον υπάλληλο μιας εταιρείας ταχυμεταφορών στην άκρη του κόσμου που θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα ενός Έλληνα ψηφοφόρου. Αντιλαμβάνεστε τι θεσμοθετείτε. Και
αυτό δεν το επισημαίνει μόνο το ΚΚΕ, το επισημαίνει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Φυσικά, οι κίνδυνοι δεν υπάρχουν μόνο στα τεχνικά ζητήματα υλοποίησης του μέτρου, αλλά κυρίως στις πιέσεις, στους εκβιασμούς, στις απόπειρες εξαγοράς ψήφου, πέρα από την ιδεολογική και πολιτική χειραγώγηση που ούτως ή άλλως υπάρχει. Σε όλο αυτό, λοιπόν, η κυβέρνηση φροντίζει ώστε αυτές οι πιέσεις να ασκούνται ακόμα πιο εύκολα, ακόμα πιο αποτελεσματικά και από την οικογένεια και από το χώρο δουλειάς, με το αφεντικό να επιβάλλει στους εργαζόμενους ποια πολιτική και ποια εκλογική συμπεριφορά θα πρέπει να έχουν. Ξεχνάμε μήπως ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είδαμε υποψήφιο υπουργό της κυβέρνησης και υποψήφιο βουλευτή να κάνει επίσκεψη σε χώρο εργασίας μαζί με το αφεντικό της εταιρείας και να λένε στους εργαζόμενους για το τι πρέπει να ψηφίσουν στις εκλογές. Και αυτό έγινε μπροστά στις κάμερες, οπότε μπορείτε να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη να σκεφτεί τι γίνεται πίσω από τις κάμερες. Ξεχνάμε μήπως τη σύλληψη υποψήφιου βουλευτή στις τελευταίες εκλογές με έναν ολόκληρο μηχανισμό πίσω του που μοίραζε χρήματα. Και κάτι ακόμα. Αφού όλα είναι διασφαλισμένα και όλα θα πάνε ρολόι και όλα είναι ωραία, ποιος ο λόγος να θεσμοθετείτε η υπεύθυνη δήλωση του ψηφοφόρου ότι ο ίδιος αυτοπροσώπος συμπλήρωσε το φάκελο και έκανε την αποστολή? Ο λόγος που μπαίνει στο κάδρο αυτή η δήλωση, η οποία αν αποκαλυφθεί θα είναι φυσικά κατόπιν ορτής, είναι γιατί και η ίδια η κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να αποδέχεται τον κίνδυνο. Ότι δηλαδή η συμπλήρωση του ψηφοδελτίου και η αποστολή του φακέλου μπορεί να γίνει από άλλο πρόσωπο και όχι από τον ίδιο τον εκλογέα. Γιατί αν όλα ήταν σίγουρα, δεν θα χρειαζόταν αυτή η δήλωση. Εμείς ως ΚΚΕ όχι απλά είμαστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά κάθετα αντίθετοι στη λογική και τους κινδύνους που φέρνει. Απορρίπτουμε τα προσχήματα της κυβέρνησης. Δεν ισχύει αυτό που λέει ότι τάχα θα καταπολεμηθεί η αποχή μέσα από αυτό το μέτρο. Υπάρχουν έρευνες και μελέτες πανεπιστημίων ότι η επιστολική ψήφος δεν βοηθάει στην καταπολέμηση της αποχής, γιατί πολύ απλά η αποχή έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια και δεν είναι ζήτημα εφαρμογής ενός τεχνικού μέτρου. Ευχαριστώ πολύ.